το οριζόντιο δοκάρι στο γάμα της αστείας. Η μπάλα θα φτάσει στον Γιώργο Κούδα, σε καλή πλευρά και σε καλό σημείο ο Κούδας. Θα κάνει το σούτ για να μπλοκάρει και πάλι ο Ισπανός τερματοφύλακας Μπούγιο. Και όλα έτοιμα για την έναρξη του μεγάλου αγώνα του ΠΑΟΚ με την Bayern, και εδώ οι δύο αρχηγοί, Γιώργος Κούδας και Karl-Heinz Rummenigge. Λίγο πριν την έναρξη του μεγάλου αυτού αγώνα στην κατάμεστη Τούμπα. Το 0-0 διατηρείται. Στην επίθεση οι Γερμανοί χάνουν την μπάλα και ο ΠΑΟΚ βγαίνει στην επίθεση. Παίρνει την μπάλα ο Κούδας. Εκπληκτική παλιά για τον Χρήστο Δημόπουλο. Είναι η μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να ανοίξει το σκορ. Ο Δημόπουλος μπαίνει στην περιοχή, σουτάρει και η μπάλα μόλις out στην έξω πλευρά των δικτύων. Το γόνιμο μυαλό του Γιώργου Κούδα επινόησε αυτή την εκπληκτική παλιά στο Δημόπουλο. Εγώ θα έλεγα ότι από πλευράς προσόντων ίσως ήταν ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει περάσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Γιώργος Κούδας άφησε εποχή και ιστορία όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η τελευταία εμφάνιση του Γιώργου Κούδα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ήταν σε αγώνα κυπέλου στο Καφτατζόγλιο στάδιο με αντίπαλο τον Ηρακλή το Μάιο του 1984. Για μένα υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που έχει βγάλει το ποδόσφαιρο. Ήτανε μεγάλη μορφή του ποδοσφαίρου, ένας μεγάλος ηγέτης, ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Ο Γιώργος Κούδας είναι μία ποδοσφαιρική ιδιοφία, μία ποδοσφαιρική μεγαλοφία, που όμοιά της είναι αμφίβολο αν θα παρουσιαστεί και στο μέλλον. Για 21 ολόκληρα χρόνια ήταν η σημαία του ΠΑΟΚ. Ήταν και παραμένει μέχρι σήμερα ο πρώτος σε συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας με 504 αγώνες πρωταθλήματος, ενώ παραμένει ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ με 133 γκολ, τρία μόλις λιγότερα από το μεγάλο Σταύρο Σαράφη. Εγώ σαν πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ όλων των εποχών, ο Γιώργος είχε 4-5 γκολ λιγότερα. Το λέει ο Ασλανίδης, ο Αχιλλέας, ο φίλος μας, λέει Γιώργο, από τη στιγμή που δεν μπορεί να βάλει γκολ, είναι καιρό να σταματήσεις γιατί μας πέσει στο γήπεδο μέσα. Σεπτεμβρίου του 1995, στο γήπεδο της Τούμπας, γράφεται ο επίλογος της πλούσιας καριέρας του. Το κύκνιο άσμα της ποδοσφαιρικής του ζωής. Πραγματικά νομίζω ότι είμαι 16 χρονών και θα βγω από την καταπαχτή για να παίξω τότε με τα εφηβικά, με τα τσικό, μεταξύ πρώτης ομάδος και 49 χρονών που είμαι σήμερα. Εκεί του αποδόθηκε η μέγιστη τιμή και αναγνώριση για την τεράστια προσφορά του στο ΠΑΟΚ και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το παιδί μου βγήκε αυτό που έπρεπε καλό, με ιδανικά καλά, και σαν ποδοσφαιριστή τον έχουν κρίνει οι πάντες και τα πάντα. Η Εθνική Ελλάδος με τον Κούδα αρχηγό αντιμετώπισε τη Νέα Ιουγκοσλαβία. Ήταν ήδη 49 ετών, αλλά σε 19 λεπτά συμμετοχής ξεσήκωσε για τελευταία φορά τους φιλάθλους, οι οποίοι με τις φωνές τους δονούσαν την Τούμπα. Και για μένα προσωπικά και για άλλα παιδιά που είχαν την τύχη να αγωνιστούν έστω και σε αυτό το παιχνίδι, ένα αποχαιρετιστήριο προς τιμή του, νομίζω ότι είναι από τα ποδοσφαιρικά μου λεπτά που θα μου μείνουν αξέχαστα. Η ποδοσφαιρική μαγεία και η άβρα του Γιώργου Κούδα δεν καθήλωνε μόνο τους φιλάθλους στους αγωνιστικούς χώρους. Η φινέτσα και το αρχοντικό του στυλ ενέπνευσε ακόμα και ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων. Χειρολεκτικά με αυτό το βιβλίο ο Γιώργος ξανά παίξε μπάλα. Ξανά έγινε παιδί. Με τους φίλους του, με τις αναμνήσεις του, με το υλικό, με τους ανθρώπους που αυθόρμητα προσέφεραν, άλλος μια ανάμνηση, άλλος μια ταινία, άλλος μια απλή φωτογραφία, ένα ντοκουμέντο. Ήταν μια συλλογική δουλειά την οποία χάρηκα πάρα πολύ
και με αυτή την ευκαιρία βέβαια έκανα έναν σπουδαίο ακριβό φίλο. Τον θυμάμαι καλά σαν ποδοσφαιριστή, αλλά όχι έτσι ώστε να έχω ολοκληρωμένη άποψη. Ακούγοντας και εγώ νομίζω ότι ήταν μάλλον ο ηγέτης αυτής της ομάδος που είχε πάρα πολύ καλούς συμπαίχτες δίπλα του και είναι τυχερός για αυτό το πράγμα, γιατί κανείς δεν γίνεται ποτέ μόνος του κάτι. Νομίζω ότι ήταν ο ηγέτης και το Μέγα Αλέξανδρος δεν είναι καθόλου τυχαίο. Τον βάφτισαν Νουρέγεφ, Νουρέγεφ του ποδοσφαίρου, ζωγράφο των γηπέδων, Ζαρκάδη, Ελάφη, αετός που πετούσε ασταμάτητα. Ο Γιώργος Κούδας εξακολουθεί και σήμερα να πρωταγωνιστεί μέσα στο μυαλό μας, χαρίζοντάς μας μέσα από τα φιλμ με τις χορευτικές του φιγούρες, τις αέρινες τρίπλες του, τις φαντεζή μπαλιές του, τα θεαματικά του γκολ και αυτό το μοναδικό στυλ του Ζαρκαδιού. Μια υπέροχη ανάμνηση, ένα άρωμα μαγείας. Ήταν ο τελευταίος των μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Μεγαλέξανδρος του Βορρά, όπως τον αποκάλεσαν.